Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν περιμέναμε τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή να μας μιλήσει για ένα νομοσχέδιο που δεν απαντά στα μηνύματα κινδύνου που εκπέμπουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για τα οικονομικά τους προβλήματα. Δεν περιμέναμε να έρθει να δώσει απαντήσεις για τις δυσκολίες που έχουν οι Δήμοι ακόμα και να συντάξουν προϋπολογισμό. Διότι εκεί που ζητούσαν δύο δόσεις των ΚΑΠ, θα φτάσουν σε αυτούς περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Και κάνετε μία ρύθμιση η οποία ούτε το χρέος τους θα μειώσει, ούτε βέβαια θα τους φέρει έσοδα. Κοντά σε όλα αυτά τους στερείτε και έσοδα από τον περιορισμό του τέλους παρεπιδημούντων. Όμως, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέλουμε να χαιρετήσουμε, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, την άρτια παρουσία του κύριου Μητσοτάκη για μία ολόκληρη συνεδρίαση στη Βουλή και αναφέρομαι στη χθεσινή που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τον αγιασμό για τη νέα Κοινοβουλευτική Σύνοδο. Μόνο σε αυτή τη συνεδρίαση ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και εκπλήρωσε τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, διότι κατά τα άλλα έρχεται στη Βουλή, ανεβαίνει στο βήμα, εκφωνεί έναν λόγο βαρετό και προβλέψιμο και αναχωρεί προτού ακούσει τις ερωτήσεις, την κριτική, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Κάποια στιγμή όμως πρέπει και αυτή η προκλητική στάση να σταματήσει. Εμείς σας έχουμε θέσει σειρά από ζητήματα. Κύριε Λιβάνη, αναμένουμε, αν έχετε κάποια πληροφόρηση, να μας πείτε. Καταθέσαμε σήμερα επίκαιρη υπερώτηση για την ακρίβεια. Έχουμε καταθέσει τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών. Ζητήσαμε να συνεδριάσουν εκτάκτως σε ειδικές συνεδριάσεις η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα μείζωνα ζητήματα του αγροτικού κόσμου. Ζητήσαμε να συνεδριάσει σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τα ζητήματα τιμολόγησης των τραπεζών. Ο αρμόδιος υπουργός είχε απειλήσει πριν λίγο καιρό τις τράπεζες ότι θα νομοθετούσε για τις υπέρογγες χρεώσεις στις προμήθειες για τις συναλλαγές. Έχουμε κάποιο νέο από αυτό το μέτωπο? Προφανώς και απολύτως όχι. Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το εβδομαδιαίο σημείωμα του κύριου Μητσοτάκη, το οποίο από ό,τι φαίνεται υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του για κοινοβουλευτική παρουσία. Θα μαθαίνουμε τα νέα του κύριου Μητσοτάκη από την γνωστή πλατφόρμα του Facebook, όπου θα μας λέει κάθε εβδομάδα τι έκανε, τι έπραξε και ενδεχομένως τι σκοπεύει να πράξει την επόμενη. Κομποριμονεί και περηφανεύεται για τα έσοδα, λέει, των ιδιωτικοποιήσεων, με κορυφαίο το ζήτημα της Αττικής Οδού. Πήραμε, λέει, 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτά τα χρήματα μάλιστα θα τα ρίξει στην απομείωση του χρέους. Θυμήθηκα, κύριε Υπουργέ, τη σφοδρή κριτική που είχαμε υποστεί το 2015, όταν είχαμε παραλάβει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους όρους του ΤΑΙΠΕΔ, που λέγανε ότι ιδιωτικοποιήστε δημόσια περιουσία για να ξεχρεώσετε, και καταφέραμε μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτό τον δύσκολο, τον επαχθή όρο να τον μετατρέψουμε σε μια αναλογία 50-50. Δηλαδή μόνο το 50% από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του υπερταμείου να πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους. Και βεβαίως αυτή τη σύμβαση την υπογράφεται χωρίς να υπάρχει κανένας εξωτερικός καταναγκασμός. Την υπογράφεται αυτοβούλως και παρετήστε από 30 δισεκατομμύρια έσοδα σε βάθος 25 ετίας. Αυτός ο δρόμος, κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να είναι δημόσιος και βεβαίως τα έσοδα που θα προκύψουν από εκεί να βελτιώσουν τις υπάρχουσες υποδομές. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει τον πανηγυρισμό για τις ιδιωτικοποιήσεις στα λιμάνια. Τι να θυμηθούμε, το λιμάνι του Ηρακλείου που πουλήθηκε όσο μισό καράβι? Να θυμηθούμε το 30% της συμμετοχής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος που πουλήθηκε για τίμημα ίσο με τα κέρδη της πενταετίας? Τι να θυμηθούμε, τις τράπεζες που το best guess του δημοσίου κόστησε στον Έλληνα φορολογούμενο 40 δισεκατομμύρια ευρώ? Πουλήθηκε και προχθές ακόμα ένα μεγάλο μερίδιο της Εθνικής Τράπεζας. Για αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις είστε περήφανοι? Ή μήπως εξακολουθείτε να είστε περήφανοι για την πρόθεσή σας να ιδιωτικοποιήσετε την υποδομή του σιδηροδρόμου?
Και θέλω να υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά ότι λίγες μέρες πριν το έγκλημα των Τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο πολύς κύριος Καραμαλής που μας έλεγε ότι δεν πέφτουν τα κάστρα, είχε διαφημίσει 3 ΔΙΤ για την ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου. Στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα. Και στη μεθοδευμένη εγκατάλειψη, την οποία εσείς επιλέξατε για το σιδηρόδρομο, με τα γνωστά αποτελέσματα, έρχεται να απαντήσει η εναλλακτική προοδευτική στρατηγική της στήριξης των υποδομών, της στήριξης των μέσων μεταφοράς, μια στρατηγική την οποία περιγράψαμε με άρτιο τρόπο και συμφωνημένο με τους εταίρους μας στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τις μεταφορές και τις υποδομές που υποβάλαμε στις υπηρεσίες της ΕΕ ήδη από το 2018 και τον οποίο βεβαίως εσείς πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων. Πανηγυρίζει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι έφερε στα δημόσια ταμεία παραπάνω από 7 δις από τις ιδιωτικοποιήσεις, ακριβώς για να έχει την ευχέρεια να δώσει 15 δις απευθείας αναθέσεις. Διότι αυτό είναι το δίδυμο των επιλογών το οποίο σας χαρακτηρίζει. Ιδιωτικοποιήσεις από τη μία, απευθείας αναθέσεις από την άλλη για τις σπατάλες. Ακούσαμε και για πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικονομία. Αλήθεια, πού? Υπάρχει καμία δέσμευση των αναδόχων για επενδύσεις στα λιμάνια? Καμία. Υπάρχει καμία δέσμευση των τραπεζών για στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων? Καμία. Υπάρχει στις άλλες ιδιωτικοποιήσεις που επιλέξατε δέσμευση για αύξηση της απασχόλησης, για βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους? Πουθενά και καμία. Έχετε δρομολογήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Και να μην σας προκαλεί έκπληξη ότι οι επενδύσεις γενικώς οι οποίες γίνονται χαρακτηρίζονται κατά μέγιστο βαθμό από αγορές ακινήτων και μεταφορά ιδιοκτησίας σε τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων, στα λεγόμενα funds. Και αυτό, ξέρετε, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω θα δούμε και άλλα τέτοια επεισόδια φωνασκούντων βουλευτών της πλειοψηφίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω και σε εσάς και σε αυτούς ότι η δική σας πολιτική εφαρμόζεται και με τη δική τους ανοχή, στήριξη και ενεργή θετική ψήφο. Συνεπώς, αυτό το θέατρο του παραλόγου κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, εάν οι φωνασκούντες συντηρητικοί έχουν πάρει απόφαση να διαχωρίσουν τη θέση τους από την κυβερνητική πολιτική, δεν έχουν παρά να προστρέξουν, να υπερψηφίσουν μαζί μας, για παράδειγμα, την τροπολογία προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών ή να δηλώσουν ότι πάβουν πλέον να στηρίζουν με την ανοχή τους και τη θετική τους ψήφο αυτή την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η χώρα μας έχει περάσει φουρτούνες μεγάλες την τελευταία 15 ετία. Και αυτή η περίοδος θα μπορούσε μακροσκοπικά, αν τη δει κανείς, να χωριστεί σε 3 ξεχωριστές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση της χρεοκοπίας, της τυπικής χρεοκοπίας και της κατάρρευσης, η οποία διήρκησε μέχρι το 2014. Ξεκίνησε το 2010 με την τυπική χρεοκοπία και ολοκληρώθηκε το 2014. Το 2015 μέχρι το 2019 έχουμε σταθεροποίηση και ανάταξη. 10 με 14 χάθηκαν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. 2015 με 2019 ξανακερδίθηκαν 400.000 θέσεις εργασίας. Αποκτήσαν οι συμπολίτες μας, ακόμα και η ανασφάλιστη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ρυθμίστηκε το χρέος και βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια. Και βεβαίως ερχόμαστε τώρα στην τρίτη φάση, που για κακή μας τύχη ως λαός βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανεμική μεγέθυνση για λίγους. Και θα είμαστε εδώ για να υπογραμμίζουμε πάντα ότι τα μεγέθη της οικονομικής εντός εισαγωγικών ανάπτυξης, δεν πρόκειται για ανάπτυξη, πρόκειται για μεγέθυνση του ΑΕΠ, αφορούν λίγους. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Ένας δείκτης. Και μόνο αρκεί για να πιστεί κανείς. Η κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ. Άρα μεγενθύνεται ένα προϊόν και αυτή η μεγένθηση αφορά ολοένα και πιο λίγους. Διότι αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ήταν η χώρα μας
τελευταία στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αυτό είναι το νήμα των εξελίξεων και θα ήθελα να επαναλάβω για ακόμα μία φορά εμφατικά ότι αυτός ο κορμός των γεγονότων που χαρακτηρίζουν την πρόσφατη οικονομική και πολιτική ιστορία θα είναι τα γεγονότα τα οποία εμείς μονίμως θα υπενθυμίζουμε, διότι η δική σας παράταξη έχει μπει μπροστά σε μία πάρα πολύ οργανωμένη επιχείρηση ιστορικού αναθεωρητισμού, η οποία διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη για να ενσωματώσει τις φωνές οι οποίες έχουν θητεία μακρόχρονη στην άκρα δεξιά και σε αντάλλαγμα σβήνει τις αμαρτίες της ακροδεξιάς για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί η δημοκρατία μας όλες τις περασμένες δεκαετίες, και η ακροδεξιά έρχεται με τα ιδεολογικά και πολιτικά της εφόδια εντός της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί ευκόλως να συκοφαντήσει συνδικάτα, την αριστερά, την κοινωνία των πολιτών και οποιονδήποτε βεβαίως αντιστέκεται στις αλλαγές τις οποίες θέλετε να επιφέρετε. Ταυτόχρονα δε προσπαθείτε να αλλάξετε και τη σύγχρονη πολιτική και οικονομική ιστορία και να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι δεν υπήρχε κρίση, δεν υπήρχε η βύθιση η οποία επήλθε μέχρι το 2014, υπήρχε μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2015. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα αποτύχει και εμείς είμαστε εδώ για να βεβαιώσουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να επιτραπεί. Έρχομαι στο μεσοπρόθεσμο. Τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, όπως είπα και πριν, ανεμική μεγέθυνση της οικονομίας. Μια ανάπτυξη που αφορά λίγους, διότι η μεγάλη πλειοψηφία κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ με όρους αγοραστικής δύναμης. Χαρακτηριστικό δεύτερο, η πρόβλεψη για την αύξηση της απασχόλησης, επίσης ανεμική, και με το 50% των θέσεων εργασίας να είναι θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και κάτι άλλο. Στη Γλάφκη, κοντά στη Λάρισα, εχθές ένα 25χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε ένα οικοκυστήριο. Ήτανε ο έκτος θάνατος εργατικό ατύχημα, εργατικό δυστύχημα μέσα σε 72 ώρες. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο? Είναι ένα φυσικό φαινόμενο? Δεν σχετίζεται με το ότι έχουν ξεχυλώσει τα πάντα σε σχέση με την προστασία της εργασίας, με τις υπερορίες, με την εξαήλωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας? Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό, για το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι θάνατοι κατά 70% από το 2022 στο 2023. Επαναλαμβάνω, 6 νεκροί εργαζόμενοι από το Σάββατο ως τη Δευτέρα. Μήπως να περιμένουμε καμιά ανάρτηση του κύριου Μητσοτάκη γι' αυτό, κύριε Λιβάνια? Μήπως θα τον απασχολήσει κάτι τέτοιο? Φοβάμαι ότι δεν είστε σε θέση να απαντήσετε εσείς, διότι δεν γνωρίζετε εάν έχει την ευθυξία, την ευαισθησία και τη στοιχειώδη λογική να απαντήσει σε ένα τόσο μείζον ζήτημα. Παρατήρηση επίσης τρίτη για το μεσοπρόθεσμο. Επενδύσεις. Έχετε 2 συνεχόμενα έτη πέσει έξω σε σχέση με το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων. Θα χρειαστώ 3 λεπτά ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Και το προηγούμενο έτος και αυτό μας λέγατε ότι η αύξηση των επενδύσεων θα είναι 15%. Προσγειώθηκε στο 4% για την περασμένη χρονιά και οι προβλέψεις σας για τη φετινή είναι ότι θα πάει γύρω στο 6,7. Και πέραν όλων των άλλων, έχουμε και άλλη μία πρωτιά, αν δει κανείς την κατάταξη από την ανάποδη. Είμαστε τελευταίοι στο ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι τελευταία στο ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε πάρα πολύ έντονη κριτική, διότι η κυβέρνησή σας δεν συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για τις αλλαγές στο σύμφωνο σταθερότητας. Και αφού σας πιέζαμε ξανά και ξανά και ξανά, έφτασε σε μια τηλεόραση, όχι στη Βουλή, για να υπάρχει αντίκρουση, εκεί που είναι προστατευμένα τα περιβάλλοντα, ο κύριος Χατζηδάκης να πει ότι ό,τι και να γίνει στη συζήτηση αυτή, όπως και να εξελιχθεί, η Ελλάδα θα μείνει πιστή
στην τήρηση των δημοσιονομικών στόχων των υψηλών πλεονασμάτων. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι 21 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναζητήσει δημοσιονομικό χώρο και μεταξύ αυτών και φιδωλές εντός εισαγωγικών χώρες, όχι όμως η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εκεί, είναι προσανατολισμένη με θρησκευτικούς όρους σε μια πολιτική η οποία παράγει υπερκέρδη και υπερπλεονάσματα. 15 δις ήταν ο συγκεκριμένος αριθμός, το συγκεκριμένο μέγεθος για τα έτη 23 και 25. Προσχέδιο προϋπολογισμού. Θα ακούσουμε πολλές ιστορίες αναπτυξιακής φαντασίας μέχρι να κλείσει το έτος. Είναι απολύτως σίγουρο. Υπενθυμίζουμε. Την περίοδο 19-23, παρόλο που είχατε τη δυνατότητα να έχετε πολύ μεγάλες δαπάνες και τη δυνατότητα από ένα σημείο και μετά και του Ταμείου Ανάκαμψης, η χώρα μας είχε ανεμική μεγέθυνση της τάξης κατά μέσο όρο 1,4% του ΑΕΠ. Από τη μέση και κάτω στην κατάταξη της ΕΕ. Δεν υπάρχει κανένα λοιπόν αναπτυξιακό θαύμα. Υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες για τους πολλούς και χρυσές ευκαιρίες για τους πολύ λίγους. Προβλέπεται 6 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση φόρων. 1,5 δισεκατομμύριο θα έρθει από την αύξηση του ΦΠΑ. Έχετε πραγματικά συνδράμει στο να συντελεστεί ένα θαύμα ως προς τις πράξεις του ΦΠΑ. Συγχαρητήρια. 9 δις περισσότερα από το 2021. Ποιος θα πληρώνει αυτά, οι έχοντες και κατέχοντες? Οι μερισματούχοι που φορολογούνται μόνο με 5% για τα εισοδήματά τους? Όχι. Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών, οι οποίοι καταναλώνουν το σύνολο του εισοδήματός τους, πληρώνουν τους έμεσους φόρους, τους οποίους αρνείστε συστηματικά να μειώσετε, και βεβαίως προβλέπετε και μία αύξηση κατά 1 δις στο φόρο εισοδήματος, η μερίδα του λέοντος, της οποίας προέρχεται από τι άλλο, από το χαράτσι στους μικρομεσαίους, που αποδεικνύεται ότι δεν το φέρατε για λόγους δημοσιονομικούς. Κοροϊδεύετε βέβαια και τους ανθρώπους, διότι τους φορτώνετε 700 εκατομμύρια και τους λέτε ότι θα σας απαλλάξω από 100 εκατομμύρια, διότι καταργώ το τέλος επιτιδεύματος. Ξέρετε, αυτά είναι λίγο προκλητικά. Μπορεί εδώ να τα λέμε στη Βουλή, αλλά ο κόσμος που μας ακούει έξω αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύετε στα μούτρα του. Θεωρείτε ότι δεν έχει πάρει τα καθαριστικά της εφορίας, ότι τα ξέχασε, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που γεννά αυτή η άδικη νομοθέτηση εκ μέρους σας? Δεν ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο, και αυτό νομίζω θα έπρεπε να το έχετε καταλάβει. Δεν είστε βεβαίως η παράταξη που μειώνει τους φόρους. Οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2021. Ούτε εμείς είμαστε μια παράταξη η οποία πιστεύει ότι διαρκώς μονίμως και ανεφόρων οι φόροι πρέπει να μειώνονται. Πιστεύουμε όμως ότι δεν μπορεί να πληρώνουν μόνο οι μη προνομιούχοι, οι μη έχοντες και κατέχοντες τους φόρους αυτούς. Και σταματήστε να υπερηφανεύεστε τάχα μου ότι έχετε μειώσει φόρους. Κανένα φόρο δεν έχετε μειώσει. Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν καταγράψει ρεκόρ επί δικής σας διακυβέρνησης. Ξεπέρασαν το 40-43%. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι φτηνά μαθηματικά και αλχημίες για να συνεχίζεται μια συζήτηση η οποία ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός ότι δεν έχει βάση. Και κάτι άλλο, κύριε Λιβάνη, και σας αφορά. Φαίνεται ότι η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων μειώνεται κατά 250 εκατομμύρια. Μειωμένο το κονδύλι των μισθών. Δύο παρατηρήσεις για την εξέλιξη των εθνικών ζητημάτων. Ο κύριος Ερντογάν δήλωσε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα στο Αιγαίο και ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι αυτά θα τα θέσει στο τραπέζι. Ποια είναι τα ζητήματα, πληθυντικός? Είναι ή δεν είναι η εθνική θέση ότι υπάρχει μία και μόνη ελληνοτουρκική διαφορά που αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ? Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Και ενημερώστε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχουμε ζητήσει επίσημη ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι για τη δημόσια σφαίρα ακόμα όριμα. Δεν μπορεί να κρύβεται όμως γι' αυτά, να γυρίζει από τον ΟΗΕ και να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Δεύτερο ζήτημα. Ακούσαμε μια συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών. Η συμφωνία για την ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι ολοκληρωμένη ή είναι ημιτελής?
Πάρα πολύ απλό ερώτημα. Προσέξτε, εάν έχει ολοκληρωθεί, έχετε διαπράξει ολίσθημα. Χρειάζεται και εκεί μία διευκρίνηση. Και βεβαίως, ακούμε με πολύ μεγάλη ανησυχία τα περί παραθύρου ευκαιρίας στο Κυπριακό, τη στιγμή που ο Ερντογάν βγαίνει στη συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αξιώνει την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Πού είναι το παράθυρο ευκαιρίας? Κάπου άλλαξε η στρατηγική της Τουρκίας? Ή πάμε σε μια λογική κατευνασμού επειδή θα έρθει και ο Υπουργός των Εξωτερικών τους και υποσχεθήκαμε να μην βάζουμε στο τραπέζι ούτε τα ζητήματα του Κυπριακού και να θολώνουμε και τα ήρεμα νερά, λέγοντας ότι οι διαφορές μας είναι πολλές και έχουμε δεσμευτεί ότι θα τις συζητήσουμε? Εδώ θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξελισσόμενη τραγωδία στην Παλαιστίνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει απερίφραστα τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, πλήττουν νοσοκομεία και υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένες και της Βηρυτού, με θύματα δεκάδες αμάχους, καθώς και υγειονομικούς, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καταδικάζουμε βεβαίως και το βομβαρδισμό του Τελ Αβίβ από το Ιράν. Η χώρα θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί, η χώρα θα μπορούσε να είναι παράγοντα σταθερότητας, αλλά δυστυχώς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, επιλέξατε άλλη ρότα από την ρότα που είχε χαράξει η δική μας διακυβέρνηση, της ενεργής εξωτερικής πολιτικής, η οποία είχε καταστήσει τη χώρα μας πρωταγωνίστρια και περάσατε στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου. Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με το εξής. Η χώρα, ο λαός, η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Την κλιματική κρίση, τη δημογραφική κρίση, τη δημογραφική κατάρρευση και τα προεόρτια μιας νέας οικονομικής κρίσης. Και η συντηρητική παράταξη αυτές τις κρίσεις δεν μπορεί να τις επιλύσει προς όφελος του λαού. Τις πολλαπλασιάζει και τις βαθαίνει με τις επιλογές σας. Είναι μισές πλέον οι γεννήσεις από τους θανάτους. Για δύο και πάμε για τρίτο συνεχόμενο έτος. Και δεν ακούμε σχεδόν τίποτα για αυτό το μείζον ζήτημα. Πλημμυρίζει η Θεσσαλία και δεν έχετε κάνει ένα αντιπλημμυρικό έργο. Και βεβαίως συνεχίζετε στην ίδια πορεία για την οικονομία που μαζεύει όλη την οικονομική δραστηριότητα σε λίγους και εκλεκτούς. Απάντηση σε αυτή την προοπτική είναι μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Και μεγάλη προοδευτική αλλαγή θα γίνει μόνο με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παρόντες και σήμερα και αύριο και το επόμενο διάστημα.